σε απόσταση 50 μέτρων από αυτούς που υποτίθεται ότι και στους οποίους δεν είμαι εγώ, έτσι. Ναι. Και δεν το λέω γιατί δεν θα εννοείται ότι αυτό που παρουσιάστηκε στην αρχή, ότι υπερασπίστηκα το φίλο Τόμι Λουντ, ότι προφανώς αν τον χτυπούσαν μπροστά στα μάτια μου θα παρενέβαινα. Έτσι, αυτό δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά δεν έγινε ούτε καν αυτό το πράγμα. Ναι. Και αργότερα εσείς αποχωρείτε από το χώρο αυτό. Εμείς, κύριε... αμέσως μετά εγώ γυρίζω... Και εμείς, κύριε Μακρέ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το βίντεο από την επίθεση που δεχτήκατε. Όπου βλέπουμε και την κυρία δίπλα. Από ό,τι βλέπετε, περνάμε... Ναι. Περνάμε χεράκι με τη γυναίκα μου, εντελώς ανυποψίαστη. Κανενός είδους. Πάμε για το σπιτάκι μας να ξεκουραστούμε μετά από μια χορταστική μέρα και κουραστική. Και ξαφνικά στη μέση του δρόμου μας βλέπει ο ένας εκ των δαστρών με το στυλιάρι. Λέει, μιλάει στο τηλέφωνο και σε απευθεία συνεννόηση με έναν ακόμα και λέει αυτός είναι. Η Δώρα, λέει, ναι, η Δώρα λέει, η γυναίκα μου σε δείχνουνε. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τίποτα. Αν πριν προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, βλέπω τους άλλους τρεις να ανεβαίνουν από το πεζοδρόμιο, έρχονται προς τα πάνω μου και πριν έχω επικεντρωθεί πια σε αυτούς και έρχεται αυτός που βλέπει το δράστη με το στυλιάρι. Και σας χτυπάει. Και μου ρίχνει από πίσω. Αυτό που βλέπετε έτσι είναι το 1 δέκατο του συνολικού χτυπήματος. Κύριε Μακρέα, με συγχωρείτε, το βίντεο που δείχνει και πρόσωπα και το όλο συμβάν. Κατέθηκε στις αρχές. Ναι. Το βίντεο αυτό έχει κατασκευθεί από την αστυνομία από την Πέμπτη το βράδυ. Ναι. Το γνωρίζουμε ρητά και κατηγορηματικά. Δεν υπήρχε στη δικογραφία ούτε στο πρώτο δικαστήριο της Παρασκευής, ούτε στο 12ο δικαστήριο της Δευτέρας. Και βεβαίως. Ούτε σε αυτό που γίνεται σήμερα. Αυτό μένει να το δούμε. Αυτό μένει να το δούμε για σήμερα. Γιατί? Φαντάζεστε ότι υπάρχει η υπερασπιστική γραμμή των. Τι να σας πω. Μάλιστα. Προφανώς εδώ υπάρχει κάποιος κύκλος που συγκαλύπτει την υπόθεση ξεκάθαρα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η υπερασπιστική γραμμή των δραστών είναι ότι έλα μωρέ, μια συμπλοκή έγινε ανάμεσα σε νέους, ενώ υπάρχει αυτό το αποδεικτικό υλικό που δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία συμπλοκή, δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση. Είναι απίθεση, δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση, δεν υπάρχει. Κύριε Μακρέα, πρόκειται για ένα τραμπούκικο και δολοφονικό χτύπημα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, εμείς να το παρακολουθήσουμε. Υπάρχουν σχέσεις με Χρυσή Αυγή, με πολιτικά κίνητρα. Ναι. Κύριε... αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ είμαι εξοργισμένος πολύ περισσότερο με τη γραμμή της αστυνομίας και τη μη διερεύνηση, αρνήθηκαν καν να διερευνήσουν την υπόθεση. Οι δράστες ξέρουμε πώς γεννιέται όλη αυτή η φασιστική βία σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Ξέρουμε πώς ξεκινάει. Ήταν μοιραίο, ζούμε την εποχή μας δυστυχώς. Ήταν μοιραίο κάποια στιγμή και σε μένα να έρθω αντιμέτωπος με αυτού του είδους. Τελεία, κύριε Μακρέα, θα προτιμούσα να μην το είχα ζήσει, αλλά είναι μια ευκαιρία. Σήμερα είναι η δίκη, παιδιά. Στο μεσημέρι στα Χανιά. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε, Μάρια. Καλημέρα. Να δούμε την κατάληξη της υπόθεσης. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και αξίζει να το παρακολουθήσει και να φτάσει στην άκρη.